Ας μάθουμε σήμερα τι είναι η απόστροφος. Ο Λουκάς γύρισε στο σπίτι του αργά και δεν τηλεφώνησε στη Γαλήνη. Πριν πάει για ύπνο, θυμήθηκε ξαφνικά ότι δεν είχε κάνει ακόμη την άσκησή του για το σχολείο. Το μυαλό του ήταν συνέχεια στη φωχαρούπα και είχε ξεχάσει εντελώς την άσκηση. Η άσκηση έλεγε «Οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές». Όμως μπορείς να σβήσεις 9 γράμματα και να είναι και πάλι σωστές. Πώς γίνεται αυτό? Για να σε βοηθήσω, θα σου πω ένα μυστικό. Πολλές φορές, για να διαβάζουμε πιο εύκολα, κόβουμε κάποια γράμματα από τις λέξεις. Προσοχή όμως. Υπάρχουν κανόνες. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε τα αεροπλάνα, για να μην λέμε πολλά «α», «τα», «αεροπλάνα». Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με τα φωνήεντα «ε» και «όμικρον», αλλά και με το δίψηφο φωνήεν «ου». Όταν αφαιρούμε ένα φωνήεν, το σημαδάκι που βάζουμε στη θέση του είναι η απόστροφος. Στο παρακάτω κείμενο σβήσε 9 γράμματα και βάλε στη θέση του την απόστροφο με το συμβολάκι αυτό. Τα αεροπλάνα πετούν ψηλά. Φεύγει το α και στη θέση του μπαίνει απόστροφος. Το όνειρό μου ήταν πάντα να μπω σε ένα αεροπλάνο. Το όνειρό μου, σβήνουμε το πρώτο όμικρον και στη θέση του βάζουμε απόστροφο. Και να που πραγματοποιήθηκε. Να ακούς την αεροσυνοδό. Στο να ακούς που έχουμε δύο συνεχόμενα α, σβήνουμε το πρώτο α και στη θέση του βάζουμε απόστροφο. Μου είπε η μαμά μου. Θα ανεβείς προσεκτικά. Στο «θα ανεβείς» βλέπουμε ότι οι δύο αυτές λέξεις έχουν δύο συνεχόμενα α. Στη θέση του ενός βάζουμε απόστροφο και θα γίνει «θα ανεβείς», μου είπε η αεροσυνοδός. Σιγά το δύσκολο. Μπήκα με ενθουσιασμό. Το «με ενθουσιασμό» θα γίνει «με ενθουσιασμό» στο ωραιότερο αεροπλάνο. Που «με έφερε» έχουμε δύο συνεχόμενα ε, φεύγει το πρώτο και στη θέση του παίρνει απόστροφος. Σε ένα μέρος ονειρεμένο. Το σε ένα θα γίνει σε ένα μέρος ονειρεμένο. Αχ, θα ήθελα να μείνω εδώ για πάντα. Το θα ήθελα θα γίνει θα ήθελα. Ας παρατηρήσουμε κάτι εδώ. Εδώ το γράμμα που έχει φύγει είναι από τη δεύτερη λέξη. Και λέμε «θα ήθελα». Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι όταν αφαιρούμε ένα φωνήεν, το σημαδάκι που βάζουμε στη θέση του ονομάζεται απόστροφος.